Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες ταξί να εγκαταστήσουν POS τα οχήματά τους. Όπως λένε άνθρωποι του κλάδου, ήδη τουλάχιστον το 40% των επαγγελματιών διαθέτει τέτοιες συσκευές για πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Όσοι δεν συμμορφωθούν με το νέο μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο μέχρι και 1.500 ευρώ. Τρέχουν να προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα οι ιδιοκτήτες ταξί προκειμένου στις 31 Ιανουαρίου να διαθέτουν POS στα αυτοκίνητά τους. Καλύτερα και για μας, για να μην ψάχνουμε να βρίσκουμε κέρματα ψηλά για να δούμε ρέστα κτλ. Αυτή την επιβάρηση τώρα από το POS θα την επιμισθούμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, απλά θέλουμε κάποια σύν. Οι επιβάτες ήδη ζητούν να εξυπηρετηθούν με πλαστική κάρτα για να πληρώσουν τη διαδρομή και πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν ταξί που να διαθέτει POS. Σίγουρα συμφέρει και βοηθάει και για την καταπολέμηση κιόλα και. Των μαύρων αγορών, τις μαύρες πληρωμές. Πιο πολλοί έχουν τα λεφτά τους μέσα στην κάρτα. Είναι πιο άμεσο. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, POS διαθέτει ήδη το 40% των ταξί. Πολλοί οδηγοί έχουν ήδη κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή και στο κινητό τους τηλέφωνο. Το θέμα που τίθεται από τους ιδιοκτήτες είναι η προμήθεια προς τράπεζες για κάθε συναλλαγή. Αν και όταν γίνεται με Iris, η προμήθεια είναι μηδενική. Είναι μαζική ανάγκη του κλάδου, τουλάχιστον 50-60% του κλάδου που δεν είχε POS, να προμηθευτεί αυτές τις συσκευές και έχει πέσει ένα μεγάλο κύμα στις τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλο αυτό το κύμα. Επίσης έχουμε το πρόβλημα με την προμήθεια που κρατάνε οι τράπεζες. Δεν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε πάνω στην τιμή, στον πελάτη, την προμήθεια που κρατάνε οι τράπεζες. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης POS που λύγει στις 10 Ιανουαρίου. Σταδιακά, και εδώ θα είμαστε, σε ένα χρόνο από τώρα, η πλειονότητα των POS θα είναι στο κινητό μας. Θα μπορούμε δηλαδή να αγοράσουμε προϊόντα και να πληρωνόμαστε δείχνοντας το κινητό. Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν φτάνει στα 1.500 ευρώ. Από τις κυρώσεις εξαιρούνται μέχρι τέλος Μαρτίου όσοι διαθέτουν δελτίο παραγγελίας έως 31 Ιανουαρίου, αλλά δεν έχουν καταφέρει να τοποθετήσουν το μηχάνημα λόγω αυξημένης ζήτησης.